Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Φασουλάκης είναι μαζί μας, αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού και εκ νέου λοιπόν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του Σταύρου Αρναουτάκη, Κρήτη η ζωή μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Φασουλάκη, πλησιάζει η ώρα της αλήθειας, η ώρα της κάλπης. Η ώρα της κρίσης. Η ώρα της κρίσης, να το πούμε έτσι. Σωστά είναι όπως τα λέτε. Πώς πιστεύετε ότι θα αξιολογήσει ο κόσμος τη θητεία σας και εσάς προσωπικά και του Σταύρου Αρναουτάκη συνολικά, γιατί είναι μια αξιολόγηση αυτή. Είναι μια αξιολόγηση, είναι μια κορυφαία διαδικασία που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία οι πολίτες να επιλέξουν με τα κριτήρια εκείνα που όλη τη διάρκεια της δράσης εσύ τους δίνεις τη δυνατότητα να σκεφτούν, να αξιολογήσουν και να επιλέξουν. Εμείς σαν Περιφερειακή Αρχή θέλω να πιστεύω ότι καταφέραμε κάτι σπουδαίο, κάτι σημαντικό και γι' αυτό ερχόμαστε ξανά και ζητάμε την κρίση και την άποψη του κόσμου για αν θα πρέπει να συνεχίσουμε ή όχι. Mm-hmm. Είναι μια κορυφαία διαδικασία για εκλογές άλλωστε που νομίζω ότι πρέπει με σεβασμό να την παρακολουθούμε. Με σεβασμό και με πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν να επιλέξουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν την επομένη των εκλογών. Έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια με το κομμάτι του πολιτισμού και ως αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού φυσικά. Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το μεγαλύτερο κέρδος το οποίο καταφέρατε, το μεγαλύτερο επίτευγμα, αν θέλετε να το πω έτσι, επί θητείας σας, αν θεωρείτε ότι ο πολιτισμός τέλος πάντων πήγε ένα βήμα παρακάτω αυτά τα χρόνια? Η εκτίμηση δική μας είναι ότι και από την πρώτη στιγμή ο Περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης προσωπικά μου ανέθεσε την ευθύνη του πολιτισμού συντεταλμένος και μετά, όπως είπατε, σαν αντιπεριφερειάρχης, γιατί πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός είναι ένα σπουδαίο κομμάτι που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο τόπος και κυρίως η Κρήτη. Mm-hmm. Για μένα, επειδή μου είπατε ποιο θεωρούμε το πιο σπουδαίο πράγμα, είναι το ότι η Περιφέρεια Κρήτη στάθηκε δίπλα σε όλους εκείνους που θέλουν να παράξουν πολιτισμό στο νησί, σε αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά καταθέτουν ένα κομμάτι από τη δράση τους. Γιατί ο πολιτισμός, ξέρετε, είναι κάτι, ένα γενικό πράγμα με πάρα πολλούς τομείς. Ο πολιτισμός είναι, παραδείγματος χάρη, πώς συντηρούμε και πώς προσέχουμε τα μνημεία μας, από το μέχρι πώς παράγουμε σύγχρονο πολιτισμό στην Κρήτη. Εκείνο το οποίο εμείς θέλαμε την πρώτη στιγμή είναι να συνεργαστούμε με θεσμούς, με φορείς, οι οποίοι υπήρχαν στο νησί, για να δώσουμε μια όθηση ακόμα μεγαλύτερη. Πρέπει να σας πω, κύριε Σφαγιανάκη, ότι δεν το πίστευα κι εγώ όταν είδα πόσο σημαντικά πράγματα γίνονταν στο νησί και συνεχίζουν να γίνονται, και εκεί θέλαμε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό, στο να δώσουμε ένα περισσότερο εύρος. Υπάρχουν δεκάδες φεστιβάλ που γίνονται καταρχήν και που πραγματοποιούνται και που δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να μετέχει και στον καλλιτέχνη ή σε αυτόν που παράγει πολιτισμό να δημιουργήσει μέσα από εκεί. Αυτά τα φεστιβάλ η Περιφέρεια Κρήτης από την πρώτη στιγμή και τα αγκάλιασε και τα στήριξε, γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν χρέος να είμαστε δίπλα εκεί, σε αυτούς που παλεύουν να δείξουν και ένα σύγχρονο πρόσωπο της Κρήτης, ένα διαφορετικό πρόσωπο το οποίο έχει τη δυνατότητα να παράξει πράγματα και να αναδείξει το νησί, ένα νησί και ένας προορισμός πολιτισμού. Επίσης, αν θα πρέπει να με ρωτήσετε για ένα σπουδαίο της τετραετίας που πέρασε, που κλείνει, μάλλον πενταετίας, ουσιαστικά, βέβαια. Είναι εκείνο το οποίο πετύχαμε πριν από ένα χρόνο, μετά από πρόταση δική μας, να χαρακτηριστεί το 2019 ως αφιερωματικό έτος στον Ερωτόκριτο, και με αφορμή αυτό, που το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτήρισε μετά από δική μας πρόταση, με αφορμή αυτό να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε για την κριτική αναγέννηση, για τον κριτικό πολιτισμό και πώς το βλέπουμε σήμερα και πώς παραδειγματιζόμαστε από αυτό. Αυτό είναι κάτι σπουδαίο, είναι σε εξέλιξη άλλωστε, mm-hmm. τελειώνει το καλοκαίρι του 20. Συζητάει πάρα πολύ η Ελλάδα Κρήτη, συζητάει Ερωτόκριτο, συζητάει κριτική αναγέννηση, και πιστέψαμε και εμείς ήδη, δεν περιμέναμε όταν κάναμε την πρόταση αυτή, ότι θα έχει τόσο μεγάλη απήχηση και ότι θα συνεχίζει να συγκινεί η Κρήτη του πολιτισμού. Αυτά έτσι, σας αναφέρω απλά ένα παράδειγμα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που μπορούσαμε να δούμε. Όμως το σπουδαίο είναι ότι συνεργαστήκαμε με πάρα πολλούς φορείς, με τα μουσεία της Κρήτης. Λοιπόν. Βέβαια. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό είναι το πιο σπουδαίο που νομίζω ότι έχει σημασία. Επειδή είπατε για τα μουσεία, έτσι σκεφτόμενοι τι πολιτισμός, θα σας πει κάποιος ότι πολιτισμός δεν είναι μόνο οι παραστάσεις ή τα μουσεία μας. Πολιτισμός είναι και ο τρόπος που βλέπουμε την καθημερινότητα. Είναι ενδεχομένως και η προσβασιμότητα που έχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως έχουν κινητικά προβλήματα σε χώρους που παράγεται πολιτισμός. Αυτό το έχετε βάλει στο επίκεντρο. Για να είναι λοιπόν ο πολιτισμός εύκολη υπόθεση για όλους μας.
Ακριβώς, το βάλατε πολύ σωστά, γιατί ο πολιτισμός, όπως είπατε, δεν είναι μόνο. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι και πώς μπορεί να συμπεριφερθούμε στην οδήγηση, mm-hmm. ακόμα και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο αυτό το οποίο λέτε. Όντως, έτσι είναι. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα, με μια παρέμβαση που γίνεται για να εντάξουμε έργα υποδομής στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μνημεία, στα μουσεία, αναφέρατε για τα άτομα με κοινωνικά προβλήματα. Όντως υπάρχει. Ακόμα και μια μητέρα πρόσβαση, με ένα καροτσάκι. Ξέρετε, η πρόσβαση στην Γνωσό δεν είναι εύκολη. Όμως, δεν είναι εύκολη. Όμως πρέπει να σας πω ότι είναι σε φάση ολοκλήρωσης η μελέτη. Το επόμενο διάστημα θα ενταχθεί το έργο αυτό της Γνωσού η παρέμβαση αυτή στο πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, με τη συνεργασία βέβαια της Υπηρεσίας Οχειοτήτων. Οπότε βλέπετε ότι πράγματα που θα έπρεπε να έχουν λυθεί έχουν πάρει όμως στον δρόμο τους. Μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις έχουν γίνει. Είμαστε στη φάση ένταξης μια σειρά από έργα, όπως είπα πριν, και στην Γνωσό και στο Μουσείο του Ηρακλείου. Σπουδαίο επίσης είναι η αρχαιολογική μας χώρη να είναι εξοπλισμένη και να είναι πλέον σύγχρονη και να μπορεί κάποιος διαδραστικά και με την τεχνολογία τη νέα να καταλάβει το χώρο και να παρακολουθήσει πλέον τα εκθέματα με μια άλλη ματιά επιστημονική. Mm-hmm. Και σε αυτό το επόμενο διάστημα εντάσσονται μια σειρά από έργα, όπως είναι το Μουσείο Ηρακλείου, το Μουσείο Χανίων που είναι σε εξέλιξη, το Μουσείο της Μεσαράς. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο ότι ο πολιτισμός ακόμα είναι και πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αυτονόητα, έτσι, αλλά για πολλούς δεν είναι. Είναι και θέματα της καθημερινότητας. Ακριβώς. Είναι πράγματα τα οποία ενδεχομένως αλλού να είναι αυτονόητα, κύριε Φασουλάκη, και σε εμάς να μην έχουν γίνει ακόμα. Και αυτό είναι ο προβληματισμός όλου. Να σας πω όμως, εγώ είμαι λίγο αισιόδοξος αυτή τη φορά, ναι, γιατί βλέπω μια μεγάλη κινητικότητα στο κομμάτι αυτό στο νησί, που mm-hmm. και εγώ ίδιος δεν την περίμενα. Όταν, παραδείγματος χάρη, πριν, έτσι μου ήρθε πρόχειρα ένα παράδειγμα, πριν από μερικούς μήνες, αποφασίσαμε στην περιφέρεια να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ χοροδιών, να δούμε δηλαδή τι συμβαίνει και αν. Διαπιστώσαμε ότι κάτω, στο επίπεδο της κοινωνίας, συμβαίνουν σημαντικά πράγματα που εμείς πολλές φορές τα αγνοούμε. Πρέπει να σας πω ότι ο νομός Ηρακλείου έχει 25 χοροδίες. Δραστήριες ομάδες που παράγουν πολιτισμό. Να το πούμε έτσι, μόνο στο επίπεδο της χοροδίας. Δεν μιλάμε για τα σωματεία άλλα που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς. Εκεί καταλάβαμε ότι αυτό είναι σπουδαίο να γίνεται. Και είναι σπουδαίο γιατί μέσα από τέτοιες προσπάθειες τελικά, μικρές, προκύπτουν μεγάλα γεγονότα. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι όταν ο Δομήκος Θεοτοκόπουλος ξεκίνησε και έβγε από την Κρήτη να πάει να ανοίξει τα φτερά του, το Ηράκλειο είχε 200 εργαστήρια. Mm-hmm. Προφανώς και όταν γίνονται αυτά τα πράγματα, προέκυψε και ένα θετικό πλούς. Κονδύλια υπάρχουν για τον πολιτισμό, να το πω αλλιώς. Πέφτιζε στο χρήμα για τον πολιτισμό, κύριε Φασουλάκη. Επενδύουμε σε αυτόν έτσι όπως θα έπρεπε. Και δεν εννοώ μόνο από το κομμάτι της περιφέρειας, αν και από το κεντρικό κράτος, ο πολιτισμός αποτελεί ένα κομμάτι στο οποίο επενδύει. Ο πολιτισμός είναι κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη. Και το έχουμε ανάγκη τώρα περισσότερο από ποτέ, που είμαστε μια χώρα η οποία περνάει δύσκολα, πάει να βγει από μια κρίση, που όμως είναι εδώ ακόμα. Mm-hmm. Έχουμε ανάγκη να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τις σημαντικές στιγμές της πορείας της χώρας μας και του νησιού μας, αφού μιλάμε για την Κρήτη, και μέσα από εκεί να ανατρέξουμε ποιες ήταν οι σημαντικές περιόδους που είχαμε την ακμή μας και πήγαμε καλά. Εκεί θα δούμε λοιπόν ότι ο πολιτισμός ήταν στην πρώτη γραμμή. Νομίζω ότι εμείς τουλάχιστον στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε διαθέσει σημαντικά ποσά στο κομμάτι αυτό, mm-hmm. γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι μια προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη του τόπου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό και για τη βαριά βιομηχανία και απλά και μόνο να έρχονται εδώ στο νησί μας και να μην καταλαβαίνουν ή να μην έρχονται σε επαφή με το τι είναι η Κρήτη. Ναι, και την Κρήτη, για να την καταλάβει κανείς, προφανώς και πρέπει να πάει στην ενδοχώρα, θα πρέπει να δει την ποιότητα, τον τρόπο ζωής των πολιτών της, την κουλτούρα, mm-hmm. Τις παραδόσεις της. Οπότε αυτά είναι αυτονόητα. Δεν μπορούμε να τα αποκόψουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι απλά και μόνο έχουμε μια βαριά βιομηχανία όπου έρχονται, τους φιλοξενούμε και φεύγουν. Φεύγοντας, τι παίρνουν το νησί? Είναι οι πρεσβευτές του νησιού. Mm-hmm. Τι μεταδίδουν έξω? Ποια είναι η εικόνα? Και τους έχει μείνει. Είμαστε οι συνεχιστές ενός σπουδαίου πολιτισμού mm-hmm. με πάρα πολλούς σημαντικούς σταθμούς στην πορεία των χρόνων. Αυτό για μας στην περιφέρεια Κρήτης από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό άλλωστε υπήρξαν και οι συνεργασίες αυτές που σας είπα πριν, και με τους Δήμους καταρχήν, απαραίτητη προϋπόθεση, με τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, γιατί παράγουν σπουδαία τεχνολογία που προσαρμόζεται στον πολιτισμό. Σας είπα πριν για μια σειρά από παρεμβάσεις που θα κάνουμε τώρα στις ψηφιακές παρεμβάσεις που θα κάνουμε στους αρχαιολογικούς χώρους. Παράγουμε σημαντικά πράγματα.
Νομίζω ότι είμαστε πρότυπο, μπορούμε να γίνουμε πρότυπο για πάρα πολλές περιπτώσεις. Μακάρι να είμαστε λοιπόν εμείς το πρότυπο και να μην αποτελούν άλλες περιοχές πρότυπο για εμάς. Κύριε Φασουλάκη, επειδή σε λίγη ώρα παρουσιάζει και ο επικεφαλής της παράταξης, ο κύριος Αρναουτάκης, τους υποψηφίους της παράταξης Κρήτη η ζωή μας, ευελπιστείτε την επαύριο λοιπόν των αυτοδιοικητικών εκλογών να έχετε θέση, μια θέση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εφόσον αυτό γίνει, βλέπετε τον εαυτό σας, ή μάλλον πρόθεσή σας είναι να συνεχίσετε να ασχολείστε με το κομμάτι του πολιτισμού, ποιος είναι έτσι ο δικός σας προσωπικός στόχος, αν θέλετε. Αν είπατε ότι εντάξει, εγώ ασχολήθηκα με το κομμάτι του πολιτισμού, τώρα θα ήθελα να ασχοληθώ και με ένα άλλο τομέα. Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι υπήρχε ένα συγκλονιστικό ταξίδι όλη αυτή την περίοδο μέσα από αυτό. Κυρίως αν θα πρέπει εγώ να κρατήσω κάτι από όλη την ιστορία, είναι ότι μου δόθηκε η δυνατότητα να έρθω σε επαφή με σπουδαίους ανθρώπους που έχουν γράψει σημαντική πορεία σε αυτή τη χώρα. Το τι θα γίνει μετά τις εκλογές και αν θα είμαι σε θέση ευθύνης, αυτό το αποφασίζουν άλλοι. Προφανώς όμως όταν έχεις αγαπήσει τόσο πολύ και όταν έχεις παλέψει τόσο πολύ για κάτι με πολύ μεγάλη αγάπη, οπωσδήποτε σε ενδιαφέρει να το παρακολουθήσεις και να παρακολουθήσεις την εξέλιξη του. Τώρα αυτά όμως είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με άλλες παραμέτρους, έτσι. Ναι. Σε κάθε περίπτωση τώρα είμαστε απέναντι στους πολίτες, τους καταθέτουμε την πρότασή μας, τους καταθέτουμε τη διαδρομή μας, γιατί πια εγώ τουλάχιστον είναι η πρώτη φορά στην Περιφερειακή Αρχή, πρέπει να καταθέσω στους πολίτες τη δράση μου και την πορεία μου αυτοδιοικητικά στο κομμάτι αυτό. Οι πολίτες θα μας αξιολογήσουν και μετά εδώ είμαστε να τα πούμε ξανά. Και νομίζω ότι και οι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα θέσουν και τις βάσεις της συζήτησης στην επομένη των αυτοδιοικητικών εκλογών και με νέο πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ όμως έχω την αίσθηση ότι οι πολίτες πια βλέπω ότι με πιο καθαρή ματιά όσο περνάνε τα χρόνια έχουν και κριτήρια πολύ ισχυρά και επιλέγουν με περισσότερο, αν θέλετε, υπευθυνότητα πολλές φορές, και εκεί που είναι αυστηροί πρέπει να είναι αυστηροί και εκεί που μπορούν να κατανοήσουν κατανοούν. Οπότε για τη μηγορία του κόσμου είναι νομίζω αυτό που έχει αξία σε λίγο. Ο κόσμος αποφασίζει, η Κρήτη ψηφίζει, έτσι για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φασουλάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.